Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Η επαφή μου με το κόμμα πριν τις δημοτικές εκλογές που ήμουνα υποψήφιος ήταν σχεδόν καμία. Πριν το δημοψήφισμα ήταν καμία. Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον ψήφιζα συνασπισμό, μετά ΣΥΡΙΖΑ, στο δημοψήφισμα ναι, δηλαδή όχι, δηλαδή ναι. Αυτό που μου έχει μείνει από τότε ήταν η συνάντηση με τη Μέρη, την Αγρογιάννη, τώρα γραμματεία της ΕΙΝΑΠ, με την οποία γνωριζόμασταν από την ειδικότητα, η οποία προσπαθούσε να με προστατεύσει και μου έλεγε ότι όχι, δεν, όχι, όχι. Εγώ ήμουν κάθετος, έλεγα, αποκλείεται. Όταν μετά είδα τι έγινε, είπα το πρώτο όχι. Μετά άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω, άρχισα να βλέπω την πολιτική επικαιρότητα μέσα από το κόμμα, τι έλεγε κτλ. Και ξεκίνησα να πανωτάω. Φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή αυτή της τεχνολογίας, του 112 των μηνυμάτων, το γεγονός το οποίο με συγκλώνησε ήταν το έγκλημα στα Τέμπη. Τότε ξαφνικά, αν υπήρχε κάποια φωτιά μέσα μου, έγινε πυρκαγιά η οποία γιγαντώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατέβηκα στον δρόμο μόνος μου, όχι συνταγμένα με κάποιον. Παράλληλα, προεκλογικά συναντήθηκα με τη Βιβίτη Δάγκα, τον Νίκο τον Καραγιάννη, γίναν κάποιες συζητήσεις. Όταν μου γίνει η πρόταση να συμμετέχω στις δημοτικές, δέχαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και προσπάθησα πάρα πολύ να αγωνιστώ για τη συσπήρωση. Στη συνέχεια, όσο παρέμενα στο δρόμο, αυτή η φωτιά γιγαντωνόταν όλο και περισσότερο. Συμμετείχα στις εκλογές του Σωματείου, τους πρώτους και δεύτερους, είπε, με την αγωνιστική συσπήρωση. Και η φωτιά από τότε κατακαίει, με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Η τέχνη όμως μπορεί. Η τέχνη πάντα έχει την ικανότητα να ανοίξει μια ρογμή στις ψυχές των ανθρώπων. Οπότε ρίχτε μια ματιά, συγκεκριμένα. Μάνος Ελευθερίου, ποιητικό έργο, ο νοητός λύκος. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο σημείο, ο ποιητής βρίσκεται στον Άδη, απηβδισμένος με αυτά που γίνονται στον πάνω κόσμο, στον οποίο νιώθει απέραντη μοναξιά και ερημιά. Ο άγγελος του τον προστάζει να ανέβει. Ο ποιητής όμως αρνείται πεισματικά και λέει τα εξής. «Εδώ θα μείνω. Έχω τη μητέρα, γιαγιά, πατέρα, φίλους συγγενείς. Δεν θέλω να γυρίσω στη φοβέρα και μιας πατρίδας σάπια στον αέρα. Εδώ θα μείνω, λέω. Σωτηρία, δεν έχουμε κανένα κερατά. Η κόλαση ας γίνει ελευθερία. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Καλώς ανταμώσαμε, καλούς αγώνες, ως τη ελευθεριά, σύντροφοι».